Ποιον εγώ εκεί που είμαι, ξέρω εγώ, μέσω υπερφύαλου, ξέρω εγώ, πρέσβη, αυτό με ξεπερνάει. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ψάχνουν για πρότυπα. Μπορεί να είναι λάθος εξ αρχής, αλλά είναι πολλοί κόσμοι που ψάχνουν για πρότυπα και ειδικά μικρά ψάχνουν, κοριτσάκια. Ναι, ναι. Και είμαστε σε μια εποχή θέλω που θέλω να γίνω σαν αυτόν, πρότυπα. Σαν αυτήν. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, δεν το ενστερνίζεστε αυτό. Πάντως, ενώ έχουμε δει πολλές φορές την Ελένη Φουρέιρα σε φωτογραφίες με το μαγιό της, έκανε μια εμφάνιση στην Μύκονο, η οποία και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συζητήθηκε και θεωρήθηκε προκλητική. Πού συζητήθηκε? Συζητήθηκε σε όλα τα site. Κατά τα site, ό,τι να είναι γράφουν πια. Και ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα και το συγκεκριμένο μαγιό. Βιντεάκι. Το είναι οποίο... γυμνή, γιατί εγώ δεν βλέπω ακόμη οποία. Είναι προκλητικό το μαγιό της, έτσι σχολιάστηκε. Στη Μύκονο γίνονται πολύ χειρότερα από αυτό. Πάντως. Και ήταν και η Κάμπελ, ξέρω εγώ, με μαγιό στην Μύκονο. Βγήκε και η Κάμπελ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην Μύκονο δεν μπορούμε να τα βγάλουμε στην τηλεόραση. Είναι το καλοκαίρι του μαγιό, πάντως έχω να σας πω. Θα σας στέλνω εγώ, παιδιά, ό,τι θέλετε. Είναι το καλοκαίρι του μαγιό, γιατί όλες οι διάσημες κυρίες φωτογραφίζονται και τις βλέπουμε σε φωτογραφίες, έστω και παπαρατσικές. Ναι. Σε παραλίες με μαγιό. Μάλιστα. Ποια δεν έχουμε δει με μαγιό? Την Ευγένεια Μανολίδου. Την έχω, μπορεί και να την θα έχουμε δει, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο ενημερωμένος. Νομίζω ότι ζω στον κόσμο.